Κοιτάξτε, είμαστε υπέρ της, βεβαίως, της πολιτικής αντιπαράθεσης στη βάση θέσεων, απόψεων κάθε κόμματος. Ο κύριος Μαραβέγιας, και είναι ειλικρινά από τα τόσα χρόνια που είμαι στη Βουλή, σε έτσι τύπου προσωπικό επίπεδο, αναφοράς ονόματος δηλαδή, αν θα είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά. Δεν είναι όμως προσωπικό, μην το πάρετε προσωπικά, κύριε Μαραβέγια. Εάν θέλετε να κάνετε πολιτική αντιπαράθεση, σας συνέστηνα να διαβάσετε καλά από τα πρακτικά και τα όσα είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πρώτη συνεδρίαση και στη δεύτερη και σε αυτά ενδεχομένως που θα ακούσετε σήμερα και στη βάση αυτών να κάνουν την αντιπαράθεση. Όχι να απομονώνετε, πήρατε εσείς τώρα μία φράση, τη δουλέψετε και την αναλύσατε και την αναδείξατε κατά τα δικά σας δεδομένα ή κατά το πώς θέλετε εσείς, προκειμένου να κάνετε αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι αντιπαράθεση πολιτική. Θέσεις, απόψεις, έτσι, σε αυτή τη βάση. Και στη βάση αυτών, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, που βάζουμε εμείς. Εντάξει. Και την κριτική που κάνουμε. Λοιπόν, εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη συνεδρίαση, που προβλέπει τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου που πραγματοποιεί την αξιολόγηση ή που θα πραγματοποιεί την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο για τη νομική του μορφή, αλλά γιατί τα κριτήρια ακριβώς για τα οποία θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση καθορίζονται αφενός μεν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί να ανοίξετε τα κοιτάπια, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020, εκεί θα δείτε όντως αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική, αρκετά μάλλον, από αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, θα τα δείτε αποτυπωμένα εκεί πέρα, κύριε Μαραβέγια. Και οι υπόλοιποι ενδεχομένως που το ξέρετε. Το λέω στον κύριο Μαραβέγια γιατί είναι και νέος συνάδελφος. Και προφανώς έχει διαβάσει, γιατί είναι και γιατρός για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, σε αυτήν την ακριβώς τη στρατηγική, από αυτήν ακριβώς τη στρατηγική, την οποία εξειδικεύουν οι κυβερνήσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στη χώρα μας, εξειδίκηση λοιπόν αυτής της στρατηγικής είναι και αυτό που συζητούμε το νομοσχέδιο αυτές τις μέρες και αύριο στην Ολομέλεια. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι είναι ένα νομοσχέδιο ή αν θέλετε η αξιολόγηση, γιατί αυτό είναι το επίμαχο. Λοιπόν, έχει ταξικό περιεχόμενο, αποσκοπεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη προσαρμογή των μονάδων υγείας, ιδιαίτερα των δημόσιων μονάδων, στους κανόνες επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. Συμβαίνει αυτό ή δεν συμβαίνει? Ρητορικό τώρα, να μην το προσωποποιώ πάλι. Σήμερα συμβαίνει. Πώς λειτουργεί το νοσοκομείο στη Λάρισα, στο Βόλο? Δεν τα ξέρετε? Τα ξέρετε. Ναι, εδώ και χρόνια λοιπόν διέπεται από ένα πλαίσιο λειτουργίας, αυτόνομης λειτουργίας, άσχετα αν ακόμα υπάρχει αυτή η όποια κρατική ενίσχυση, χρηματοδότηση ή κρατική εποπτεία. Όμως λειτουργούν ως αυτοδύναμες μονάδες. Στη λογική αυτή που λέμε κόστος όφελος. Αυτή είναι η στρατηγική πολιτική και μάλιστα οι δικές σας κυβερνήσεις το προωθήσαν αυτό. Συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Τώρα ρωτήστε εσείς. Έτσι λοιπόν, το νομοσχέδιο, τα κριτήρια αν θέλετε, είναι το πώς θα λειτουργούν ακόμα πιο ολοκληρωμένα αυτά τα νοσοκομεία, οι δημόσιες τέλος πάντων μονάδες υγείας, ως αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες. Με πώληση των υπηρεσιών τους, των εργασιών τους, με στόχο τι? Την απαλλαγή του κράτους από τις σχετικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Πράγμα που συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις μία πολιτική που έχει αντιλαϊκή κατεύθυνση, αντίστοιχα και τα κριτήρια, όπως στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τα εργαλεία και τα λοιπά, στην όποια αξιολόγηση, θα διασφαλίζουν ακριβώς, θα τείνουν να διασφαλίζουν ακριβώς αυτή την πολιτική που υπηρετείται. Αντίστοιχα η αξιολόγηση των μονάδων υγείας, εμείς αυτό λέμε. Δεν γίνεται με στόχο την κάλυψη, αν θέλετε, των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες υγείας. Και νομίζω ότι την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι το τι συμβαίνει. Και λέμε ότι η κατεύθυνση λοιπόν που δίνει το νομοσχέδιο είναι πώς αυτές θα συμπιεστούν ακόμα περισσότερο στα όρια ακριβώς
των δημοσιονομικών στόχων που υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν μνημόνια, υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες με Ευρωπαϊκή Ένωση, με θεσμούς, με το ένα, με το άλλο. Άρα και η υγεία μπαίνει στη μέγενη, η χρηματοδότηση δηλαδή της υγείας, στη βάση εξυπηρέτησης και των δημοσιονομικών, των βασικά δημοσιονομικών στόχων. Και παράλληλα η αποθέωση, τη ζούμε σε αυτό το σύστημα χρόνια τώρα και στον τομέα της υγείας, της ατομικής ευθύνης των ασθενών για ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους στην υγεία. Επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις μερικές που αποτυπώνονται μέσα στο νομοσχέδιο. Μιλάτε για προσβασιμότητα. Έτσι αυτό ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο των ασθενών στις δημόσιες μονάδες υγείας, η οποία συνδέεται με τι όμως? Με τις οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες. Δηλαδή, μέχρι εκεί που μπορεί το σύστημα θα καλύπτει και από εκεί και πέρα ο ασθενής. Αυτό είναι. Η διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων να εξασφαλίζουν αυτό που λέμε η στρατηγική κατεύθυνση, τη λεγόμενη δηλαδή βιωσιμότητα των μονάδων υγείας, και αυτό σημαίνει πλήρης επικράτηση του οικονομικού στοιχείου έναντι του στοιχείου των λαϊκών αναγκών. Και από αυτό θα εξαρτάται η ανάπτυξη και η στήριξη κλινικών και εργαστηρίων αντίστοιχα και πάει λέγοντας, ανάλογα με το πόσο προσοδοφόρο θα είναι ή αντίστοιχα το κλείσιμο τμήματων, μονάδων, κλινικών κτλ. Γιατί δεν είναι οικονομικά βιώσιμα, παρόλο που είναι αναγκαία για τις ανάγκες ενδεχομένως μιας περιοχής, ενός νομού και πάει λέγοντας. Αυτά δεν συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εφαρμόζονται εκεί και επέρεστε μάλιστα, και μάλιστα μπαίνει και μέσα από το νομοσχέδιο ότι θα έρθουν και τεχνοκράτες από αυτές τις χώρες όπου εφαρμόζονται αυτά, για να δώσουν τα φώτα τους στην λειτουργία, στην οργάνωση αλλά και την επέκταση στην λειτουργία της ανώνυμης αυτής εταιρείας που θα έχει αυτή την κατεύθυνση. Μέσω του κριτήριου αντίστοιχα της αξιολόγησης, των ανταμοιβών και των διοικητικών μέτρων ποινών αντίστοιχα, ενισχύεται τι? Η ανταγωνιστικότητα στο δημόσιο τομέα, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση των μονάδων και των παροχών ανάμεσα στις περιοχές της χώρας, την ανάπτυξη προσοδοφόρων τομέων και την υποβάθμιση άλλων αναγκαίων για την υγεία του λαού. Και φυσικά το νομοσχέδιο θα αποτελέσει εργαλείο και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία, που θα μπορούν να αποκτήσουν την αναγκαία πιστοποίηση. Στη βάση αυτών, κωδικοποιημένα τα είπα, πρόκειται για μια ενιαία διαδικασία σε ό,τι αφορά δηλαδή το νομοσχέδιο, το αντικείμενο του νομοσχεδίου, που ενιαία ο λαός θα είναι ο χαμένος. Και κριτήριο για μας, το είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, δεν είναι αυτά που μπαίνουν εδώ, τα οποία μπορούμε να αντιπαρατηθούμε, αλλά κριτήριο για μας στα πλαίσια μιας αξιολόγησης είναι ποιο? Το αν καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία, με βάση την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, της επιστήμης, του προσωπικού, του αναγκαίου που χρειάζονται και πάει λέγοντας. Αν τα έχεις διασφαλίσει ως κράτος, μιλάω για τα δημόσια, τότε βεβαίως να αξιολογήσεις πώς πάνε, που πονάει, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Αλλά εσείς προτάσσοντας το οικονομικό, όχι μόνο εσείς, αυτή είναι η πολιτική, ανεξάρτητα το πρόσημο που έχει, είτε είναι φιλελεύθερη, είτε σοσιαλδημοκρατική, είτε αριστερή, αυτό κτλ. Έχετε μια κοινή στρατηγική όλοι σας. Το πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι σε ό,τι αφορά την υγεία, βιώσιμα συστήματα υγείας και πάει λέγοντας, το πώς θα αποσυρθεί το κράτος και από την υγεία, όπως γίνεται με την παιδεία, σε όλες τις κοινωνικές παροχές, από πού? Από την υποχρέωση, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να έχει το κράτος για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων, αυτών των τομέων, συγγνώμη. Τις οποίες ο λαός μας δικαιούται να τις έχει δωρεάν, καθολικά, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις του και αξιοποιώντας όλα τα επιτεύγματα, επαναλαμβάνω, της τεχνολογίας. Γιατί υπάρχει ισότητα, κύριε Μαραβέγια, μην το παίρνετε τώρα, δεν είναι αιχμή για σας, αλλά επειδή είμαστε εισηγητές, υπάρχει ισότητα μεταξύ των Ελλήνων σήμερα στην πρόσβαση περιουσιών υγείας? Άμα έχω να πληρώσω, θα πάω να κάνω στο υγεία την εξέταση, την τάδε, η οποία ενδεχομένως δεν γίνεται. Αλλιώς δεν έχω, δεν μπορώ, ή θα πρέπει να περιμένω στις ουρές για να κάνω, ας πούμε, ακτινοθεραπείες. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Τώρα δεν θέλω να καταχρώμε και τον επιπλέον χρόνο. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, σε 2-3 σημεία από το τρίτο μέρος
δεν προλάβαμε την προηγούμενη φορά, σε κάποια άρθρα από το τρίτο μέρος που δείχνουν και την πολιτική κατεύθυνση, αν θέλετε, και της σημερινής κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς που θα αναφερθώ. Αναφορικά δηλαδή με το άρθρο 17 για τη μεταφορά των ασθενών με κορονοϊό. Δείτε τώρα. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο διαχωρισμό των ασθενών με COVID-19. Με κριτήριο, αν δεν απαιτείται νοσηλεία, η μεταφορά τους να γίνεται χωρίς εξειδικευμένα μέσα και προσωπικό που μπορούν να εξασφαλίσουν τους όρους της ασφαλούς μεταφοράς όσον αφορά την προστασία από τη διασπορά. Και η επιλογή αυτή, δηλαδή ο οποιοσδήποτε ιδιώτης να αναλαμβάνει επιπληρωμή αυτό το έργο, έχει το κριτήριο του χαμηλότερου κόστους από τη μεριά του κράτους, παρά την αναγκαία, την ανάγκη για ανάπτυξη σε μέσα, στελέχωση και υποδομές, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Με όποιες συνέπειες φυσικά μπορεί να έχει αυτού του τύπου η αναφορά, η πρόβληψη, να το πω έτσι, που αναφέρεται στο άρθρο 17, για όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η επιλογή για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους και πάει λέγοντας. Γιατί να αναπτύξει το ΕΚΑΒ? Να αναπτυχθεί το ΕΚΑΒ. Τεράστιες ανάγκες. Στη Θεσσαλία, τα ξέρετε, πάμπουλες. Μην μου πείτε τώρα η Μαγνησία ή η Λάρισα, Καρδίζα, Τρίκαλα. Άρα λοιπόν, θα πάτε τι να αξιολογήσετε, λέω εγώ, το ΕΚΑΒ, το υποστελεχωμένο, με τα χίλια μύρια προβλήματα και θα του πείτε ότι ξέρετε, χρειάζεται, δεν τα ξέρετε, δεν χρειάζεται στελέχος. Δεν ξέρετε τα νοσοκομεία χρειάζονται στελέχος, υποδομές, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Θα έρθει η ΑΕ να τα καταγράψει αυτά. Αυτό είναι το τρίκ, αν θέλετε, και προπαγανδιστικά, που αξιοποιείται μέσω του νομοσχεδίου. Ότι μέσω αυτού θα ανεβάσουμε την προοπτική της παροχής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, όταν από κάτω έχεις ένα αποδιαρθρωμένο και σε μαύρα χάλια, συγγνώμη, δημόσιο σύστημα υγείας. Μη ότι αυτό συνεπάγεται αφενός για τους ασθενείς που προστρέχουν στις δημόσιες δομές, αφετέρου για τους υγειονομικούς όλων των ειδικοτήτων, των τομέων κτλ. Που εργάζονται εκεί και σε τι συνθήκες εργάζονται. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, αυτό το ζήτημα με το άρθρο 19. Εδώ έχουμε μια συνταγή από τα παλιά, συνέχιση με τη μετακίνηση προσωπικού. Επιχειρούνται να καλυφθούν οι τεράστιες τρύπες των δημόσιων μονάδων υγείας, ανοίγοντας άλλες στην ουσία. Εφαρμόζοντας αυτή δηλαδή την πολιτική της κινητικότητας. Χωρίς να προσλαμβάνεται το απαραίτητο προσωπικό, πρόκειται για αυτήν τη σταθερή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμοζόταν και πριν την επιδημία. Και όχι λόγω των εκτάτων αναγκών της πανδημίας. Κατά τα άλλα, βέβαια, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει θωρακίσει το σύστημα προσωπικό και μάλιστα περισσότερο από αυτό που είχε εξαγγείλει. Και κλείνω με αυτό το άρθρο 20. Τη μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του COVID-19. Σε ό,τι αφορά τη μετατροπή λοιπόν της χρήσης των κλινών, προβλέπεται στο έδος της μεγάλης ανεπάρκειας κλινών ΜΑΦ και ΜΕΘ σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες και τις οποίες η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει, δεν πρόκειται να τις καλύψει. Η μετατροπή αυτή των κλινών θα κλείσει ορισμένες αφενός τρύπες για τις ανάγκες των ασθενών με COVID-19. Αφετέρου, θα αφαιρεθούν οι κλίνες αντίστοιχα από ανάγκες ή από τις ανάγκες ασθενών με άλλες παθήσεις. Και φυσικά το ζήτημα είναι εδώ και τώρα. Πέρασε ένα τετράμινο, γνωρίζετε την κατάσταση, με την έννοια της πανδημίας εννοώ. Υπάρχει μια ύφεση, όχι ότι δεν καθαρίσαμε, συγγνώμη για την έκφραση, από την πανδημία. 3.500 κρεβάτια. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διεθνή στάνταρ. 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ χρειάζεται η χώρα μας. Με βάση τον πληθυσμό, τα κλίνες, νοσοκομιακές και πάει λέγοντας. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η απόφαση να τα κάνετε. Έτσι λοιπόν, και παράλληλα, μέχρι να υλοποιηθεί αυτή η ανάπτυξη, εφόσον χρειαστεί, επίταξη των δομών του ιδιωτικού τομέα. Το έχουμε προτείνει και όταν συζητούσαμε αντίστοιχα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά αν θέλετε και από την αρχή, την εμφάνιση της επιδημίας, της πανδημίας που εξελίχθηκε αργότερα. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.